Μας λέει τώρα ότι το F3 είναι ίσο με το 0, εντάξει, δηλαδή η καταλληλότητα του τρίτου ατόμου, όπως είχαμε φτιάξει το πινακάκι μας, 1, 2, 3, η καταλληλότητα λοιπόν του τρίτου ατόμου είναι ίση με το 0 και επίσης έχουμε ότι τα άτομα, το μη, είναι λέει τουλάχιστον, είναι μεγαλύτερο από 3. Μπορεί δηλαδή να έχουμε 4-5 άτομα, ξέρω εγώ, ή και παραπάνω. Τώρα, μας ζητάει να περιγράψουμε σύντομα ένα πρόβλημα στο οποίο η συνάρτηση καταλληλότητας θα μπορούσε να έχει την παραπάνω μορφή. Και εδώ πέρα λοιπόν τι παρατηρούμε, ότι υπήρχε και ένα δεδομένο της εκφώνησης το οποίο πρέπει να το συνεκτιμήσουμε, αυτό εδώ. Οπότε τι καταλαβαίνουμε, ότι το F2 αναγκαστικά θα είναι μικρότερο του 0ος και επίσης το F1 θα είναι μικρότερο του 0ος, έτσι. Επίσης το F4 και τα επόμενα θα είναι όλα μεγαλύτερα του 0ος. Δηλαδή έχουμε ένα πρόβλημα στο οποίο εμφανίζονται αρνητικές καταλληλότητες. Πρόβλημα λοιπόν με αρνητικές καταλληλότητες. Και μας λέει τώρα να παρατηρήσουμε, να αναφέρουμε δηλαδή ένα πρόβλημα στο οποίο η συνάρτηση καταλληλότητας θα μπορούσε να έχει την παραπάνω μορφή και ένα πρόβλημα στο οποίο θα ήταν τελείως απίθανο να βρει κανείς μια τέτοια συνάρτηση καταλληλότητας. Τώρα, εδώ μπορεί να αναφέρει κάποιος οποιοδήποτε πρόβλημα έχει αρνητικές καταλληλότητες και στο πρώτο ερώτημα θέλουμε ένα πρόβλημα που εμφανίζει αρνητικές καταλληλότητες και στο δεύτερο ερώτημα ένα πρόβλημα που αποκλείεται να εμφανίζονται αρνητικές καταλληλότητες. Έτσι, στο πρώτο ερώτημα, το πιο προφανές, μπορούμε να βάλουμε ένα πρόβλημα αριθμητικής βελτιστοποίησης. Έτσι, παραδείγματος χάρη να θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε μια συνάρτηση. Μεγιστοποίηση δηλαδή μια συνάρτηση σε ένα διάστημα στο οποίο θα επιτρέπουμε να μια απλή συνάρτηση, την F του χ ίσον χ, ας πούμε, στο ένα διάστημα όμως στο οποίο θα επιτρέπονται οι αρνητικές τιμές, εντάξει. Να βάλουμε, ας πούμε, στο μείον 5 έως το 5. Ωραία, εφόσον έχω βάλει ότι το διάστημα είναι από το μείον 5 έως το 5, αυτό σημαίνει ότι το χ μπορεί να πάρει την τιμή μείον 5 και φαντάσου, ας πούμε, για παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, το f του μείον 5 μας κάνει μείον 5, έτσι. Δηλαδή υπάρχει, βγαίνει αρνητική καταλληλότητα όσον αφορά την καταλληλότητα τουλάχιστον 2 ατόμων. Ωραία, πάμε και στο δεύτερο τώρα. Έχουμε δει αρκετά παραδείγματα στα οποία η καταλληλότητα είναι υποχρεωτικά θετική. Εντάξει, ας πούμε ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το SAT, στο οποίο SAT, όπως το μελετήσαμε στο τελευταίο μάθημα των γενετικών αλγορίθμων, η καταλληλότητα είναι το πλήθος των προτάσεων που ικανοποιούνται. Η καταλληλότητα είναι λοιπόν το πλήθος των προτάσεων που ικανοποιούνται από την φόρμουλα την οποία εκφράζει το άτομο, έτσι. Και τώρα αυτή η καταλληλότητα είναι υποχρεωτικά μεγαλύτερη στο μηδενός, γιατί μπορεί να ικανοποιείται από καμία πρόταση της φόρμουλας έως όλες, έτσι. Άρα λοιπόν το SAT αποκλείεται να έχει μια τέτοια καταλληλότητα. Και βασικά σχεδόν όλα τα προβλήματα μοντελοποίησης που έχουμε κάνει, όλα σχεδόν, αν θυμάσαι, είχαν πάντοτε με θετική καταλληλότητα. Οπότε οποιοδήποτε πρόβλημα και από αυτά να ανέφερες θα ήταν και πάλι σωστό.